Τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκε ένα άρθρο από τοπικό αθλητικό site ότι διαπιστώνεται κακοτεχνία στο δημοτικό γήπεδο Αγίας Μαρίνας. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια τοποθετήθηκαν συνθετικοί τάπητες σε δύο γήπεδα του Δήμου μας και διαπιστώνεται κακοτεχνία και στα δύο. Ποιος φέρει την ευθύνη και αν θα κάνετε κάτι? Επειδή, αγαπητές συνάδελφε, πρέπει τα προβλήματα να λύνονται με τη συνεργασία και όχι με την καταγγελία. Και σας το λέω επειδή είστε νέος, γιατί κι εγώ νέος πέρασα από αυτά τα έδρα. Ακούστε κάτι, γιατί γίνονται συνεχείς καταγγελίες. Θα σας πω ότι το γήπεδο της Αγίας Μαρίνας δεν έχει κανένα πρόβλημα και καμιά κακοτεχνία. Αν μιλάμε για τα μια μυρμικοφωλιά, αυτή εννοείται, γιατί θα σας απαντήσω, ναι, η οποία είναι στην άκρη, μυρμήγκια είναι τα καημένα, τα μυρμικάκια, λοιπόν, και τα βάλανε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, η φωτογραφία δείχνει μέσα στο γήπεδο. Κακοτεχνία δεν υπάρχει, άλλωστε και στο κάτω τρίτος, στο οποίο αντί να συμβάλλετε και να βοηθήσετε έναν εξαιρετικό πρόεδρο που έχετε, κύριε Ψωμά, να επιλύσει το πρόβλημα, ντε και καλά θέλατε να μην διακόψετε ούτε μια μέρα τη χρήση του γηπέδου. Μιλάω για το κάτω τρίτος. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η προπαίτεια από έναν δημοτικό σύμβουλο, επειδή βλέπω συνεχώς και αναρτήσεις σας και αυτά, δεν βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, και το κάτω τρίτος δεν έχει καμία ατέλεια, άλλωστε αυτό είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τη μελέτη που είχαν δοθεί, δεν παρεκκλίναμε πουθενά, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μας καταλογίσει κανένας, ελέγχθηκαν και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις ανώτερες, το έργο αυτό έγινε σύμφωνα με τη μελέτη. Το μόνο που χρωστάμε και το χρωστάμε στο κάτω τρίτος και το έχει κατ' επανάληψη πει ο πρόεδρος, έχει κάνει κρούση, είναι η περίφραξη. Γι' αυτό βάλαμε ένα ποσό στο τεχνικό πρόγραμμα και μελλοντικά, πολύ σύντομα, θα το υλοποιήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή 31 μικρά και μεγάλα γήπεδα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στα τόσα χρόνια, όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, εννοείται ότι κάποιες ατέλειες, τις οποίες αφού δεν έχει οριστεί, αυτά έχουν οριστικά παραλυφθεί, αν δεν απατώ. Όχι, δεν έχει της Αγίας Μαρίνας. Όλα αυτά θα επιληθούν. Την Αγία Μαρίνα πραγματικά αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι κάποιοι, και ξέρετε ποια ομάδα, τα έκλεψε τους πάγκους. Επειδή ήταν μεταλλικοί. Δυστυχώς μπήκαμε στον κόπο να τις ξαναφτιάξουμε με τη βοήθεια πάλι του εργολάβου. Υπάρχουν τέτοια ατυχήματα, δεν θέλω να γίνω ρατσιστής, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματα.